πιστεύω ότι έγινε ένα παιχνίδι όχι τόσο ποιοτικό, ενώ το γήπεδο ήταν πάρα πολύ καλό, και αυτό νομίζω έγινε γιατί για δύο διαφορετικούς λόγους και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν λίγα τα λεπτά του παιχνιδιού, να είναι λίγα τα λεπτά του παιχνιδιού που είχαν και οι δύο ομάδες ένα καλό ρυθμό. Αυτό που ξέρω όμως σίγουρα είναι ότι οι παίκτες μας ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και μπόρεσαν και πέτυχαν έναν στόχο που μας δίνει δικαίωμα, αν μπορούμε, να κάνουμε 4 μεγάλα παιχνίδια στο τέλος και να πετύχουμε κάτι. Θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά της νίκης, γιατί είναι εδώ μέσα από πολλά προβλήματα, παρόλο που η φανέλα τους είναι μεγάλη και βαριά, είναι και πάρα πολλά και μεγάλα τα προβλήματά τους. Νομίζω ότι μια καινούργια όθηση έχει δοθεί πολύ διακριτικά από καινούργιους ανθρώπους και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να τους ευχαριστήσω, γιατί έπαιξαν και αυτά το ρόλο τους για την εικόνα που είχαμε σήμερα. Καλή επιτυχία εύχομαι στην ομάδα της Δόξας, που σε αυτό το γήπεδο μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, καλύτερο πιστεύω, γιατί την έχω δει σε καλύτερες εμφανίσεις, και να πετύχει το στόχο της. Το γεγονός ότι η νίκη σήμερα δεν έπαιξε και δεν θα δώσει την απόδοσή της, σας απασχολεί ή αυτή τη στιγμή μετράει μόνο το τρίπολο του Πειραιά? Και τα δύο. Δεν μπορώ να μην δεν το δω. Ήδη μπορώ να πω ότι έχουμε επισημάνει κάποια πράγματα. Η νίκη δεν μπορεί να κρύψει κάποιες μεγάλες αδυναμίες. Ούτε ένα άτυχο αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής κάνει κακή την ομάδα. Και αυτό, έτσι. Γιατί αυτό το νόμισμα έχει δύο όψεις. Εμείς σήμερα από την πλευρά μας θέλαμε αυτή τη νίκη, μπήκαμε μάλλον με στόχο να μπούμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, ώστε να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες στη συνέχεια. Νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο κάναμε πάρα πολύ καλό. Είχαμε και τις ευκαιρίες να προηγηθούμε, αλλά σε μια στιγμή αδράνειας δεχτήκαμε τον γκολ και νομίζω ότι μας επηρέασε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα σε μια αντιπίθεση των φιλοξενουμένων της νίκης να δεχτούμε και το δεύτερο γκολ που τελείωσε και το παιχνίδι. Από εκεί πέρα να δώσω συγχαρητήρια στην νίκη για την νίκη που έκανε. Και εμείς από την πλευρά μας δεν καταφέραμε να δώσουμε χαρά ούτε σε εμάς, ούτε στον πρόεδρο σήμερα. Ελπίζουμε στη συνέχεια να παρουσιαστούμε, να έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε ώστε να μην μπλέξουμε. Όσον αφορά το μέλλον μου στην ομάδα, θα συζητήσουμε με τη διοίκηση και με ηρεμία θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Συγχαρητήρια πάλι. Για το παιχνίδι θα ήθελα να πω ότι κάναμε ένα σημαντικό κομβική συνέχεια διπλό. Οι τρεις βαθμοί αυτοί είναι οι πιο κομβικοί βαθμοί μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Πρέπει συνέχεια να είναι ανάλογοι, διότι έχουμε φτάσει στο φίνις του πρωταθλήματος. Η ομάδα νομίζω ότι είναι πλέον σοβαρή, όρημη και πολύ συγκεντρωμένη στο στόχο το play-off. Πλέον πρέπει να κοιτάξουμε τις 9 Μαΐου και ώρα 5 η ώρα στο Παντελής Μαγουλάς, το μεγάλο ντέρμπι, με μια ιστορική ομάδα όπως είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν έχουμε περιθώρια να κοιτάξουμε τίποτα άλλο. Ο προπονητής σου ευχαρίστησε τους ανθρώπους που αποτελούν το νέο διοικητικό καθεστώ της ομάδας. Εσύ τι έχεις να πεις, γιατί ο προπονητής σου είπε ότι έδωσαν μια όθηση? Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πραγματικότητα αυτό που είπε ο προπονητής μας. Νομίζω ότι πλέον ο κύριος Ανδρέας Πάτσης, που τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να διοικήσει την ομάδα, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν μένει στα λόγια του αέρα και νομίζω ότι είναι προγραμματιστής και πραγματοποιεί κιόλας αυτά που λέει. Το δείχνει με πράξεις και τον ευχαριστούμε και θέλουμε αυτόν τον άνθρωπο να τον κρατήσουμε όσο πιο πολύ και όσο πιο καλά γίνεται κοντά μας. Εύχομαι τα αποτελέσματα να μην τον διώξουν και εμείς τον καλωσορίζουμε και τον στηρίζουμε. Όπως αυτός έχει δείξει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο όλων των ποδοσφαιριστών και τη στήριξη τις τελευταίες ημέρες. Πιστεύεις ότι το μέλλον της νίκης είναι στριφασμένο με τον κύριο Πάτση, η προσωπική σου άποψη? Νομίζω ότι το μέλλον της νίκης Βόλου είναι μόνο ο κύριος Ανδρέας Πάτσης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν αυτός ο άνθρωπος φύγει, νομίζω ότι η νίκη Βόλου θα έχει μεγάλο πρόβλημα διοικητικά. Αλλά εδώ πέρα θα ήθελα να πω μια αφιέρωση στον κύριο Ιωαννίδη Δημήτρη,
που είναι ο πρόεδρος της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξεως. Αν δεν ήταν αυτός, γιατί πριν τον κύριο Πάτση που έχει αναλάβει τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Ιαννίδης κράτησε την προσπάθεια αυτής της ομάδας και τον ευχαριστούμε θερμά. Σήμερα ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Θεωρώ ότι ήταν το κρισιμότερο μέχρι το επόμενο. Πετύχαμε μια πολύ σπουδαία νίκη. Πραγματικά εγώ είχα πει ότι αυτό το παιχνίδι με φοβίζει πολύ περισσότερο από τα επόμενα, γιατί ξέρω τι δυνατότητες έχει η ομάδα μου και θεωρώ ότι στα επόμενα παιχνίδια που είναι πολύ κρίσιμα και είναι ντέρμπι, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Πιστεύεις ότι με βάση την απόδοση της νίκης σήμερα το αποτέλεσμα ήρθε πιο εύκολα σε σχέση με την απόδοση, γιατί είδαμε την νίκη να μην πιάνει και κάποια σπουδαία απόδοση? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν άκρος δικαίο, γιατί η ομάδα δεν απειλήθηκε παρά μόνο σε μια φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θεωρώ ότι επίσης ήρθε αρκετά εύκολα μετά το δεύτερο γκολ του Διαμαντίδη. Και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι για αυτό το αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι στη συνέχεια θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο και θα πάρουμε την άνοδο.